κατά ξηρά θάλασσα και έδαφνο πίστημα στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και ήτανε η
η αγώνηση που είπα θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη και μαζεύτηκε όλη η Βόρειος Ελλάδα, θα πάνε ένας γίγαντας διέως ονόματι και κάλεσαν όσοι γίνανται να αντιπανέχουν τον γίγαντα αυτό, τον μεγάλο αθλητή, να παρουσιαστούν. Αλλά κανείς δεν θυσίασε. Διότι όντως ήταν ένας μεγάλος γίγαντας, ένας μεγάλος πανεστήρας και δεν μπορούσε να συμπανέσει κανείς μαζί του. Αλλά ένας ταπεινός άνθρωπος, ένας ονόματι Νέστορας, που ήταν μαθητής του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ο Άγιος Δημήτρος δεν ήταν μόνο ξωτικός και φυλακίστηκε διότι διαπιστώθηκε ότι πιστεύει στον Χριστό, αλλά ήταν και πιστός χριστιανός και ήταν και κατηχητής από τους πρώτους κατηχητάς οι οποίοι υπήρξαν στην Εκκλησία μας, και πήγε, πήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου Δημητρίου και ήταν ο μάλλον συμπαντές. Τον ευλόγησε ο Άγιος Δημήτριος και παρουσιάστηκε ενώπιον να παρέσει αυτόν τον μεγάλο φανιστή των Ιερών. Και με την πρώτη πάλι τον ενήθισε. Θα πέντε πώς ήταν. Ήταν εκ Θεού, ήταν η ευλογία του Αγίου Δημητρίου. Όχι τυχαίως έδωσε την ευλογία ο Άγιος Δημήτριος, όπως δίνουμε σε έναν αθλητή, να συμπαντέσει, αλλά διότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση αγωνιζόταν όχι ο Λιέρος με τον Νέστορα, τον μαθητή του Αγίου Δημητρίου, αλλά η ιδωλατρία με τον χριστιανισμό. Και γι' αυτό παρουσιάστηκε και με τη βοήθεια του Θεού και με την ευλογία του Αγίου Δημητρίου ενίκησε τον Ιερά. Συνελήφθησαν και ο Άγιος Δημήτριος και ο Νέστορας και οδηγήθηκαν σε μαρτύρια, φρικτά μαρτύρια και έτσι λοιπόν εκεί εκκλήθηκε στη φυλακή όπου είναι σήμερα ο ιερός ναός, ο μεγαλοπρεπέστατος ναός της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος, εκεί στο υπόγειο, εκεί είχε υπακτώσει τα κοινότητα και από εκεί ξεκίνησε με την ευλογία του Άγιος Νέστορας και ενίκησε τον μεγάλο αυτό πανιστή. Έτσι λοιπόν όπως τόνισα, επάλησε η ιδωλατρία με τον χριστιανισμό. Δεν ήταν μια απλή, ένας απλός αγώνας, όπως γίνονται συνήθως στα στάδια, αλλά ήταν μεγάλος αγώνας, ιδεολογικός αγώνας, αγώνας πίστεως, αγώνας εναντίον της ιδωλατρίας, η οποία επικρατούσε την εποχή εκείνη και όλη η αυτοκρατορία ρωμαϊκή επικρατούσε και κυβερνούσε σχεδόν τον μισό κόσμο της εποχής εκείνη. Ενίκησε και έτσι επικράτησε ο χριστιανισμός, με αποτέλεσμα να διωχθεί και ο Άγιος Δημήτριος, να διωχθεί και ο Άγιος Νέστορας και έτσι να μαρτυρήσουν για την δόξα του Χριστού. Αυτόν τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Νέστορα άνθρωπο γιορτάζουμε και πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος Εκκλησία ανά την ανθρωπότητα. Σε ολόκληρο τον ίδιο γιορτάζουν και η Αμερική, η Αυστραλία και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος όπου υπάρχει ο χριστιανισμός τιμούμε και γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο, το μεγάλο αυτό Άγιο της πίστεώς μας και έτσι λοιπόν τιμούμε και όλους τους εορτάζοντας που φέρουν το όνομα Δημήτριος ή και Δήμητρα ακόμη τους τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα. Και πανηγυρίζει και αυτός ο ιερός ναός, ο οποίος έγινε από την Ευσέβεια δύο προσώπων ενός ανθρωπίνου και είναι ο νεότερος ναός της πόλεως του Κορίνης που τότε ο Δήμαρχος μας έδωσε το υπόπεδο αυτό και κτίσαμε αυτή την εκκλησία η οποία δημιουργήθηκε σαν ενωρία αυτή και προεκλογικό διάταγμα και έτσι σήμερα έχει ένα μεγάλο μέρος της πόλεως το οποίο συμπεριλαμβάνει στην περιοχή αυτή. Έτσι λοιπόν τιμούμε τον Άγιο Δημήτριο και ευχόμεθα και γιορτάζοντας τον Άγιο Δημήτριο
να πάντοτε να είναι προστάτης ο Άγιος και προστάτης ο Άγιος Νέστορας, ο συμπαριστής του Λιέβου, του μεγάλου αυτού παριστού της Αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής, και ζητούμε τη χάρη και την ευλογία και ευχόμεθα σε όλους οι οποίοι εορτάζουν και πανηγυρίζουν χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Θεός θα είναι μαζί τους και ο Άγιος Δημήτριος να τους προστατεύει και να τους αγιάζει και να τους ενδυναμώνει.